Συγκλονιστικέ τραγικέ στιγμές από την κατοχή. Διηγήθηκε ο συγγραφέα του βιβλίου με τίτλο Ισμνημόσινο αιώνα, ο Νίκο Βαβουλέ, του οποίου η παρουσίαση έγινε χθε το βράδυ στο πνευματικό κέντρο στα Χανιά. Τρέχαμε λοιπόν στο δάσο να κρυφτούμε. Ε, τη μητέρα μου, θυμάμαι, που μα έλεγε: Παιδιά μου, παιδιά μου, μην πηγαίνετε μαζί. Εγώ και ο μου. Ήταν κι άλλα παιδιά. Μην πηγαίνετε μαζί. Αν σας σκοτώσει να, να κλειτώσει τουλάχιστον να πάει αλλού, να μην πάτε μαζί. Αλλά και στιγμές δόξας που διδάσκουν για το τι μπορούν να κάνουν άνθρωποι εξαθλιωμένοι που δεν έχουν πλέον να χάσουν τίποτα. Εγώ είμαι από τις στροβλές. Οι χωριανοί μου λοιπόν την τέταρτη μέρα της μάχης ε, ε, μάθανε ότι οι Γερμανοί προτίθενται να πάνε από το Μάλεμα προ το Γκάνταλο Παλιόχωρο. Ε, μαζευτήκαν λοιπόν, ξεκινήσαν, πήγαν στο Σάσχαλο, από εκεί πήγαν στα Μεσάλια, ε, στήσανε στήσαν κάποια ενέδρα, σε από λίγο εμφανιστήκαν οι Γερμανοί, κάτι που δεν έγινε σε κανένα μέρο τη Ευρώπη. Ε, το ξοντώσαν το τμήμα αυτό, μερικοί σκοτωθήκαν, μερικοί συλληφθήκαν εχμάλου. Παραδοθήκαν εχμάλου οι Γερμανοί στι δόξε των απάνω Πολίτες που δεν έγινε σε κανένα μέρο τη Ευρώπη. Στο βιβλίο αναφέρεται λεπτομερής κατάλογος με τα στοιχεία 2.500 θυμάτων τη κατοχή από τον Ομοχανίων. Το όνομα, το επώνυμο, το πατρόνυμο του κάθε ενό θύματο, πού γεννήθηκε και σε ποιο μέρο χάθηκε. Είναι ένα τόμο 400 σελίδων μεγέθου Α4, όπου παρουσιάζονται, καταγράφονται όλοι οι πεσόντες εκτελεσθέντες Φανώντε αγνοούμενοι μάχη Κρήτη Κατοχή και Αντίσταση. Ε, ζήσαμε τα τη μάχη και τη κατοχή ε, και ευτυχώ επιβιώσαμε, γιατί δυστυχώ άλλοι από του δικού μα δεν επιβιώσανε. Θε, Θεώρησα λοιπόν χρέο μου, υποχρέωσή μου, κάπου να καταγραφούν αυτοί. Κάθε αριθμό, κάθε λέξη, κάθε όνομα, κάθε ημερομηνία, κάθε τόπο πρέπει να τον ψάξει, να ψάξα, το ελέγξει αν είναι σωστό. Ο αριθμό των θυμάτων δεν είναι απόλυτα ακριβή όπω τονίστηκε, καθώ ακόμα και τα επίσημα γερμανικά αρχεία για του κρατούμενου στα στρατόπεδα συγκέντρωση έχουν λάθη. Το βιβλίο όμω είναι αποτέλεσμα δουλειά 15 ετών σε ό,τι αφορά στην έρευνα. Ο συγγραφέα δεν παρέλειψε κλείνοντα να εκφράσει όμω και ένα παράπονο. Σχεδόν όλε οι κοινότητε, όλοι οι Δήμοι, παρά το ότι ειδοποιήθηκαν από την ομαρχία, μέσω ομαρχία, το αγνοήσαν. ελάχιστη οι Δήμοι έδωσαν στοιχεία.